Μιλήσατε, η κυρία Κωνσταντάκου μίλησε για, μεταξύ άλλων, για υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής. Πάω στο καθεαυτό θέμα της συνέντευξής σας, που είναι το ρυθμιστικό σχέδιο. Μέσα στο υπάρχον ρυθμιστικό σχέδιο υπάρχει το περίφημο προεδρικό διάταγμα για τον ημιτό. Είναι ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο, μεταξύ άλλων, αφαιρεί τη δυνατότητα καλλιέργειας από τους αγρότες της περιοχής χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικής έκτασης. Έχει δημιουργηθεί σοβαρό θέμα, οι άνθρωποι πηγαίνουν, βλέπουν τα κτήματά τους, αλλά δεν μπορούν να τα καλλιεργήσουν διότι κινδυνεύουν βάσει του ισχύοντος νόμου. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό? Διότι υπάρχει μια πρόταση ότι καλό θα ήταν η οριοθέτηση των ζωνών να γίνει στη νατούρα έτσι όπως ήταν παλαιότερα και οι άνθρωποι τουλάχιστον να μπορούν να καλλιεργούν τα κτήματά τους. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω πολύ συγκεκριμένα, γιατί τις προάλλες βρεθήκαμε και με αγρότες από το Λυκανοπαίδιο Αττικής. Ναι, υπάρχουν αγρότες από το Λυκανοπαίδιο Αττικής. Και διαδηλώνουν, Πέτρο. Θέλω να πω, και βεβαίως να πάρει το λόγο και η συναγωνιστρία, θέλω να πω ότι αυτό το ρυθμιστικό σχέδιο ουσιαστικά είναι το εναρκτή, τους δίνει το δικαίωμα όχι για μια γενικά και αοριστακιστική ανάπτυξη. Δίνει το δικαίωμα και ανοίγει τις ορέξεις σε όσους θέλουν στο Λυκανοπαίδιο Αττικής να μην μείνει ούτε ένας αγρότης. Και αυτό νομίζω ότι στην παρουσία, ακροθυγώς βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι θα έχετε την ευκαιρία σε ειδικό φάκελο να δείτε τις προτάσεις μας σε σχέση με το ρυθμιστικό σχέδιο, για μας είναι προτεραιότητα. Πρέπει, φτάνει πια με την κοροϊδία της γης, της αρχαίας γης στα Μεσόγεια, φτάνει πια με την κοροϊδία των αγροτών και μάλιστα των νέων που λόγω της κρίσης έχουν επανέλθει με ένα υγιή τρόπο, μακριά από την λογική των επιχορηγήσεων, μακριά από τη λογική της αποζήμησης του κρατικού μηχανισμού και θέλουν και να καινοτομήσουν και να καλλιεργήσουν προϊόντα που θα μας κάνουν όλες και όλους υπερήφανοι. Νομίζω ότι ήδη υπόθηκε σε αυτά που ακούσατε πριν από λίγο και θέλω να σας πω ότι θα είναι προτεραιότητά μας, διότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Όχι γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε τους νέους αγρότες ή τους μεγαλύτερους σε ηλικία ως μια δεξαμενή ψηφοφόρων από την οποία θα αρδεύσουμε ψήφους στη μάχη για την περιφέρεια Αττικής, αλλά γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι το Λυκανοπαίδιο Αττικής δεν μπορεί να περιμένει μονάχα από μια ανάπτυξη του τσιμέντου. Επίσης, το Λυκανοπαίδιο Αττικής δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τους αγρότες ως γραφικές φωτογραφίες σε κάποια τουριστικά φυλάδια, τα οποία όποτε η απερχόμενη περιφερειακή διοίκηση φρόντισε κάποια στιγμή να στήσει και να μοιράσει. Για μας οι αγρότες και οι νέοι αγρότες, για λόγους πολιτισμικούς, ιστορικούς αλλά και οικονομικούς, είναι στο επίκεντρο του προγράμματός μας και βέβαια θα προστατευθούν από ένα ρυθμιστικό σχέδιο που τους αντιμετωπίζει προς εξαφάνιση. Έρη, μήπως θέλεις να προσθέσεις κάτι? Αν θέλετε κάποια διευκρίνηση παραπάνω, αλλά... Δεν θα μας σχολιάσω, αλλά η σχέση με την πρόταση που υπάρχει για περιορισμό... Κοιτάξτε, ναι. Η πρόταση που υπάρχει, όταν μιλάει για αναπτυξιακούς άξονες, γιατί μερικά πράγματα μπορεί να μην γίνονται εύκολα αντιληπτά, μιλάμε για οδικούς άξονες. Όταν λοιπόν φτιάχνεις ένα δρόμο ο οποίος διαπερνά ξοαστική γη και αυτό το ονομάζεις άξονα ανάπτυξης, έτσι, σημαίνει ότι εκατέρωθεν αυτού του δρόμου θα αρχίσουν να αναπτύσσονται πράγματα. Το επόμενο βήμα είναι ότι η αμέσως επόμενη ζώνη πίσω από το δρόμο αρχίζει σιγά σιγά και τρώγεται. Δηλαδή δεν είναι αντιφατικό να λες ότι θες να προστατεύσεις τη γεωργική γη και ταυτόχρονα να ανοίγεις δρόμους που να τη διασχίζουν και να τους ονομάζεις και άξονες ανάπτυξης. Εντάξει, νομίζω δεν έχει να επεκταθώ. Έχω ένα αίτημα από τον Βάτρος, παρακαλώ.